Θέλω να ξεκινήσουμε από εσάς με ένα σχόλιο για όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα για το χώρο της υγείας και συνδυάζω επίσης και μία έρευνα που ήρθε πριν από λίγες ώρες στο φως δημοσιότητας ότι η Ελλάδα δεν πηγαίνει και τόσο καλά στο θέμα της υγείας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε στην τελευταία θέση σχεδόν. Κοιτάξτε, και λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε ίσως μία σημαντική πρωτιά στην Ευρώπη με ένα έμψυχο δυναμικό στην υγεία. Θα μπορούσαμε να είναι. Θα μπορούσαμε, λέτε. Βεβαίως, διότι έχουμε ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο είναι πολύ εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο, έμπειρο, ναι, το οποίο με πάρα πολύ μικρές ρυθμιστικές και οργανωτικές κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν αποδώσει, ναι, γιατί δεν το έχουμε, και να έχουν εξορθολογήσει τα οικονομικά και ο Έλληνας πολίτης να νιώθει ότι πηγαίνει ασφάλεια, σε ένα κυρίως δημόσιο τομέα. Ωραία. Γιατί δεν το έχουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Εάν αντιληφθείτε ότι οι περισσότεροι υπουργοί υγείας τα τελευταία χρόνια μπαίνουν από ό,τι, ναι, ενημερωνόμαστε, από καραμπόλες, σημαίνει ότι δεν είναι στην πρώτη γραμμή η επιλογή του κάθε πρωθυπουργού για το χώρο της υγείας, δυστυχώς. Καραμπόλα μας έφερε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Νομίζω ότι σήμερα, όταν ο χώρος της υγείας είχε μπει σε μια δηληστίδα και σε ένα γκρεμό, ναι, θα έπρεπε να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα εκπαιδευτούν, θα έπρεπε να ήταν έμπειροι, τολμηροί, ναι, και πολύ περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να εξορθολογήσουν τα συστήματα αυτά. Δυστυχώς, από τον κύριο Λοβέρδο, κυρία Ξένα Γιανακοπούλου, τον κύριο Λικουρέτζο και σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε πού είναι το νοσοκομείο. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά δεν μιλάμε για μια περίοδο. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το νοσοκομείο. Ορίστε. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το χώρο της υγείας. Θα σας έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια εποχή, κυρία Παραδίση, στην οποία και κάθε μέρα ή και κάθε μήνα που θα πέρναγε δεν είχε σημαντικότητα. Σήμερα και η κάθε ώρα που περνά στο χώρο της υγείας, σε μια οικονομική κρίση, σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να βρει την περπατησιά της, σε μια περίοδο όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια ανασφάλιση και δεν έχουν καμία πρόσβαση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, και σε ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο είναι πάυθυνο στη χώρα μας και δεν αξιοποιείται, ναι, απέναντίας θα σας πω ότι υπάρχουν σημαντικές νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας μας οι οποίες μένουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης του ασθενή ή του πολίτη προς την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίπτωση. Κύριε Μαντήλη, θεωρείτε ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται εκ του πονηρού ή είναι λόγω ανικανότητας? Όχι, νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν έχουν αντιληφθεί όσοι διοικούν είναι ότι μετά τα οικονομικά η υγεία έχει τον πρώτιστο ρόλο σε μια χώρα. Και θα σας έλεγα, ναι, επίσης ότι δυστυχώς για τη χώρα μας, ενώ σε όλες τις χώρες δεν υπάρχει η δυνατότητα και η αγάπη προς την ιατρική, εννοώ των πολιτών, ναι, για τα διάφορα υγειονομικά συστήματα, εδώ την έχουμε την αγάπη, έχουμε την εμπειρία, έχουμε αν θέλετε και την ιστορικότητα και από τον Ιπποκράτη αλλά και από εκλεκτούς γιατρούς οι οποίοι όταν πήγαν στο εξωτερικό θριάμβευσαν και φέρανε πρωτιές στα ζητήματα της έρευνας. Και αυτοί σηκώνονται και φεύγουν όμως, κύριε Πατούλη. Σήμερα, φεύγουν λοιπόν από το δημόσιο νοσοκομείο. Μα βέβαια. Φεύγουν από το δημόσιο αυτή νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή η μόνη διέξοδος σε έναν Έλληνα γιατρό είναι να φύγει στο εξωτερικό. Διότι σαφώς ακόμα και οι κενές θέσεις στα ακριτικά νησιά είναι χωρίς κίνητρα σε τέτοιο βαθμό, mm-hmm, που κανείς δεν θα πήγαινε να πάρει 850 ευρώ και να θέλει να ξοδέψει 1.000-1.200 ευρώ. Εσείς όταν έχετε συναντήσεις μαζί του, πολύ καλά. Τι ακριβώς του λέτε, το τι σας λέει το γνωρίζει πολύ καλά. Ακούστε, τι μας λέει. Αν μπορώ να σας απαντήσω εφόσον επειδή ρωτήσατε και στην πρώτη ερώτηση, mm-hmm, να απαντήσω. Ακούστε, εγώ αυτό που εκνευρίζομαι ιδιαίτερα και όχι μόνο εγώ, όλοι οι γιατροί και όλοι οι υγειονομικοί, είναι δεν μπορεί να στοχοποιείται, ναι, το υγειονομικό σύστημα για την αυτοκριτική μας όταν δεν έχουν κάνει την αυτοκριτική πολιτική και οι πολιτικές που κάνουν και εφαρμόζουν. Διότι όταν μιλούσαμε δεν για έχει ηλεκτρονική κάνει την αυτοκριτική, λέτε, κύριε Πατούλη. Μαστιεύεστε. Έχουν κάνει αυτοκριτική. Αυτή τη στιγμή για πόσα χρόνια συζητούσαμε για έλεγχο και ηλεκτρονική συνταγογράφηση που 3 δεκαετίες έκανε η Γερμανία να το εφαρμόσει και εδώ στην Ελλάδα επιτέλους ήρθε αυτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και οι γιατροί σε 2 χρόνια εφήρμοσαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Γιατί οι φαρμακευτικές δαπάνες είχαν εκτοξευτεί τα προηγούμενα χρόνια,
Γιατί πυγολαμπίζουμε, οι Έλληνες από αξονικές και μαγνήτες. Ποιος τιμονοπολούσε, κυρία Ανδρουρά? Ποιος τιμολογούσε? Τιμολογούσε. Τιμολογούσε. Εγώ δεν άκουσα. Η ελληνική πολιτεία. Είναι λοιπόν σαφές. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι λοιπόν σαφές ότι όταν δεν είχαν βάλει ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Διότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανήθικος Έλληνας γιατρός και ηθική Γάλλη Γερμανία. Γινότανε το μπάχαλο που ξέρουμε στον χώρο της υγείας, κύριε Πατούλη. Όταν υπήρχαν ελληνικοί μηχανισμοί, πόση μεγάλη τρύπα δημιουργήθηκε στο ελληνικό κράτος. Η τρύπα δημιουργήθηκε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει, να βελτιωθεί. Αλλά άλλο εξορθολογισμός, άλλο, κυρία Παραδείση, εξορθολογισμός. Και άλλο πράγμα, να φτάνουμε σε σημείο να δημιουργούνται ζητήματα ανθρωποκτονία. Κύριε Πανοζάχο, για να κλείσουμε και να σας αποδεσμεύσουμε, και αυτό είναι θέμα μικροοικονομικής πολιτικής ή μακροοικονομίας. Καλό. Είναι σαφώς ένα ζήτημα. Αλήθεια, μας πείτε τη γνώμη του από τη Θεσσαλονίκη. Όλες. Που ζει το θέμα της υγείας. Πραγματικά επιτρέπεται να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις και προτάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατά την οποία ο Υπουργός Υγείας να λέει ότι δεν απαιτούνται ειδικότητες του οριλάτου, του οφθαλμιάτρου, του ρευματολόγου, του δερματολόγου. Μην του βάζετε άλλα, κυρία Ναμουδουρά, σε απαντήσει σημασία. Παρότι σαφώς και δεν είναι διεκδικό τον τίτλο του δικησίσοφου στην υγεία, θέλω να σημειώσω ότι θεωρώ ότι είναι πραγματικά δυσάρεστο να λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα υγείας χωρίς την συζήτηση, χωρίς τη διαβούλευση, χωρίς να συμμετέχει ο βασικός κοινωνικός εταίρος που είναι οι γιατροί. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι... Έχουμε συμβούλους, θα μου επιτρέψετε να σας πω, οι οποίοι συμβουλεύουν τον Υπουργό. Ναι. Λάθος όμως. Εντάξει. Και οι σύμβουλοι παίζουν τον ρόλο τους, και κατά τη δική μου άποψη. Αυτός νομίζω ότι τα λένε κατά καλά. Κατά τη δική μου άποψη, οι σύμβουλοι έχουν το δικό τους ρόλο και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν το δικό τους ρόλο. Ας επιλέξει ο Υπουργός. Όπως επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω. Εσείς ότι λέτε, κυρία Νομοδουρά, ότι έχει λάθος άτομα δίπλα του. Βεβαίως, και ο ίδιος λάθος πολιτική. Όπως επίσης θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι στρέφοντας το βλέμμα στο παρελθόν, θα δούμε ότι υπήρξαν στιγμές και σε αυτόν τον χώρο όπου σε δικαστικοί φορείς τον εκμεταλλεύτηκαν. Θέλω να θυμίσω πόσο συχνές ήταν οι απεργίες στα νοσοκομεία και δεν συζητάω για τώρα την ώρα της κρίσης αλλά και προκρίσης. Θέλω να σημειώσω ότι κάθε μια αλλαγή που πήγαινε να γίνει πολλές φορές σε αυτά τα συστήματα υπήρχαν πρόβλημα και σαφώς πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, άρα και το πολιτική ηγεσία και τους ελεκτρικούς μηχανισμούς. Πριν 4 χρόνια ήμασταν η 5η χώρα στο ΟΑΣΑ σε ποιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αφήσουμε επιτέλους οι συνδικαλιστές. Δεν κυβερνούν οι συνδικαλιστές. Δεν είπα εγώ τι κυβερνούν. Αυτοί που κυβερνούν είναι ακριβά, όμως, οι κυβερνήσεις, οι οποίες όσοι δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους. Ναι. Τι πάνε να πει συνέχεια να μεταθέτουμε τις ευθύνες που έχει κάποιος και να λέμε δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Από εκεί και πέρα θα παρακαλέσω ιδιαίτερα, επειδή ο ενδοκρινολόγος για να τον δει ο Γερμανός πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά, ναι, και εδώ τον έχουμε με ένα χιλιαρικάκι, ναι, στα κέντρα του ΕΟΠΗ. Θέλετε λοιπόν να ιδιωτικοποιήσουμε σε αυτή τη φτώχεια που έχει η Ελλάδα να μην μπορεί να βρει ενδοκρινολόγο Έλληνας? Θέλουμε ένα διαβητολόγο να μην μπορεί να τον βρει και να είναι όλα για την ιδιωτική υγεία? Επιτέλους θα σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Κύριε Πατώλη, καταρχήν νομίζω ότι η έκφραση που χρησιμοποιείται περί της ιδιωτικής υγείας είναι μια έκφραση η οποία δεν θα ήταν και υπρέπουσα, γιατί και οι ιδιωτικοί γιατροί έχουν το ρόλο τους και προσφέρουν επίσης την υγεία. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε μια στοιχειώδη υγεία. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η κρατική δημόσια ασφάλιση και περίθαλψη θα πρέπει να παραμείνει. Και σε αυτό το σύστημα θα μπορούσαν να προσφέρουν και οι ιδιωτικοί γιατροί. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν. Επίσης να σας πω ότι εγώ ποτέ. Ποια είναι η στρατηγική για την υγεία σήμερα στη χώρα, να τη μάθουμε επιτέλους. Μπορεί να βγει ο Υπουργός, όχι να λέει θα διώξω 2.250, αλλά να λέει. Επειδή η συζήτησή μας ξεκίνησε. Ένα λεπτό να κάνω το ερώτημα. Να ζητήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή αυτά τα οποία καταγγέλνουν. Ένα λεπτό. Ρωτώ λοιπόν, με σαφήνεια, μέσα από την εκπομπή σας, και ας απαντήσει όποιος θέλει. Ποια είναι η στρατηγική και για ποια υγεία πηγαίνουμε? Ας αφήσουμε την με ποιο τρόπο θα πάμε. Ποια υγεία έχει οραματιστεί κανείς? Θα σας πω ότι τρεις προτάσεις υπάρχουν. Η μία του κυρίου Θοδωράκη, η άλλη του κυρίου Σιλιώτη και η άλλη του κυρίου Κοντού. Ποια έχουμε επιλέξει λοιπόν?
μπορεί να μας πει κανείς χωρίς να μας λέει αν θα πολιτούν ή όχι. Εμείς πάντως θεσμικά αφαιρέσουμε περισσότερο χρόνο στο θέμα της παιδείας. Ορίστε. Όχι, είναι εσάς, εσωτερικά δικά μας θέματα, κύριε Πατώλη. Απαντήστε, κύριε Παραζάχο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι προς τιμήν του Ιατρικού Συλλόγου οι πράξεις αυτές και οι ενέργειες οι οποίες κάνει για να ενισχύσει, να προσφέρει κοινωνικό έργο. Και θέλω να επανέλθω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αν αφισβητήσουμε ότι στην υγεία χρειαζόταν μεταρρυθμίσεις, νομίζω ότι κάναμε λάθος. Αν αφισβητήσουμε ότι ήταν υψηλό το κόστος, επίσης θα κάνουμε λάθος. Κύριε Παπαζάκο, ακούστε. Επειδή δεν πρέπει να ότι συχνά επικαλεστήκατε Παπαζάκο, λοιπόν κύριε Πατούλη. Συγγνώμη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σκεφτείτε την αλλαγή επαγγελματική. Όταν θέλετε να κάνετε, ακούστε και κλείνω εγώ. Όταν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι σας, το πρώτο που θα κάνετε είναι να το μελετήσετε και από εκεί και πέρα να δείτε τη στόχευση. Και θα δείτε με ποιο τρόπο θα το φτιάξετε. Μιλάμε λοιπόν για την υγεία του ελληνικού λαού. Υπάρχει αυτή η στόχευση, η μελέτη και που πάει υγεία. Εγώ δεν την έχω ακούσει. Ξεκίνησα προηγουμένως λέγοντας ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εμένα με στεναχωρεί ότι γίνεται χωρίς να συμμετέχει ένας από τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους. Δεν σας κάνει εντύπωση όμως. Αυτό είναι το μέγιστο. Τώρα, το αν με κάνει εντύπωση ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και η διαδικασία, είπα προηγουμένως, μόλις είπα μια κουβέντα για τους συνδικαλιστές, είδατε πως αντιδράσατε κι εσείς. Έχουμε μία τάση δηλαδή σκληρής αντιπαράθεσης. Είναι γιατί δεν βάζετε το δάχτυλο και τον τύπο τον ήλο. Επειδή δεν θέλω να σας δεν πω. Δεν είναι οι συνδικαλιστές, γιατί το ακούμε κατά καιρούς. Δεν είναι οι συνδικαλιστές δεν κυβερνούν. Ακούστε. Ωραία. Γιατί σε μία αντιπαράθεση. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Η κυβέρνηση δεν την εκπροσωπούν οι συνδικαλιστές. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πατούλη. Ένα λεπτό. Γιατί σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Παναζάκος. Μπορεί να μην είναι στην έκτασή του στο 100%, αλλά έχει ένα μικρό δίκιο. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή Βέρειας Νάουσας, μέσα σε ένα σε αριθμό κατοίκων 200.000, τέσσερα νοσοκομεία. Που σε καμία των περιπτώσεων δεν χρειάζεται τέτοιες αρχές νοσοκομείων. Να σας πω γιατί το φτιάξανε. Το πρωί μισό λεπτό. Επειδή δεν τα λένε με το όνομά τους οι πολιτικοί, θα σας το πω εγώ λοιπόν. Ωραία, για πείτε τα λοιπόν με το όνομά τους. Επειδή λοιπόν φοβούνται και κρύβονται κάτω από το δάχτυλό τους. Θα σας πω, ο λόγος που φτιάχτηκαν τόσο μεγάλα νοσοκομεία ήταν οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντί να φτιάξουν τα κτίρια των 150 κρεβατιών, επειδή τους ερχόντουσαν περισσότερα λεπτά των 500, φτάσαν στο σημείο λοιπόν η Πτολεμαϊδα να έχει νοσοκομείο των 500 κλινών ενώ ήταν 150. Μπορεί να λειτουργήσει σήμερα το νοσοκομείο? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κύριε Πατούλη, μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση ενός ιατρικού συλλόγου που να αντιτίθονταν τότε απέναντι σε αυτά τα νοσοκομεία? Αν μας παρακολουθούσατε, θα είχατε την απάντηση. Για πείτε μου. Φοβούμαι ότι δεν μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, να σας πω φοβούμαι ότι λοιπόν σε βάθος. Ότι τουλάχιστον όταν αναφέρεστε σε ανθρώπους που έχουν μια ιστορία, θα πρέπει να έχετε πλήρη γνώση. Είπα λοιπόν τον ιατρικό σύλλογο. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είπα αν ο ιατρικός σύλλογος της εκεί περιοχής έχει βγάλει ένα γυναντιστήριο. Μα δεν εξαρτάται από την εκείνη περιοχή. Τον ρωτήσανε. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ. Ρωτήσατε τους βουλευτές. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να βγάλει μια περιοχής της τότε εποχή. Δεν χρειάζεται. Γιατί μπορώ να σας δείξω ανακοινώσεις ιατρικών συλλόγων που διεκδικούσαν ακόμα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Ακόμα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Σας παρακαλώ τώρα. Αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου και να το τελειώσουμε. Δηλαδή τα χτίσανε για τους ιατρικούς συλλόγους της περιοχής. Δεν τους ρωτήσανε. Ακούστε, εγώ δεν είπα ότι τα χτίσανε για τους ιατρικούς συλλόγους. Λέω όμως ότι την ώρα που οι πολιτικοί δεν ανταποκρινόταν ή δεν εκτελούσαν σωστά το έργο, ένας άλλος κοινωνικός εταίρος, οι ιατρικοί σύλλογοι, επίσης δεν αντιστεκόταν. Ποτέ δεν ήταν εταίροι. Νομίζετε. Ξέρετε ότι την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τη λέγαμε 15 χρόνια. Ώρες να συζητήσουμε τα θέματα της υγείας και δεν κλείνουν δυστυχώς. Ακούστε, εγώ θα πω μια κουβέντα. Να κλείσουμε μετά. Κάποιοι που εκπροσωπούν τα κόμματα να κοιτούν, εκτός από τα κόμματα να κοιτάνε τη χώρα. Πολύ και πάνω από αυτό να κοιτάνε και το δίκιο. Ναι. Διότι ο τυφλός κομματισμός έφερε και τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό που το ακούμε από εσάς, κύριε Πατούλη. Ορίστε. Είναι πολύ σημαντικό που αυτό το ακούμε από εσάς. Σας παρακαλώ, πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η χώρα μου. Διότι πολύ η χώρα αυτή και αυτό θα πρέπει να το δουν πάρα να πολύ. Πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη.
Και αντί να είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, είναι ουραγός. Διότι ο κομματισμός κυριαρχεί μέχρι και στα διπλωματικά. Κυρία Ναμουδουρά, μια κουβέντα για εσάς.